Τώρα ο Πανούλης από εδώ θα είμαστε σε συνεχή επαφή με την κυρία Διαμάντο, θα παρακολουθούμε τα έργα, ώσπου να στρώσει να μπει το νερό στο αυλάκι. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, μη στενοχωριέσαι, έτσι. Όλα καλά θα πάνε, 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 μη στενοχωριέσαι. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, μένει ζωντανή και η ελπίδα. Τα μηνύματα που δέχτηκε ο πρόεδρος της ανθρώπινης αλληλεγγύης για τον Πανούλη Βόλαρη, τη γνωστή αυτή φυσιογνωμία του πύργου, δεν ήταν καθόλου καλά, αφού έκαναν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης και για πείνα. Οι άνθρωποι της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Ο πρόεδρος, Γιώργος Λαγκαδινός, ήρθε σε επαφή με τους εργαζόμενους της πρόνοιας, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση του Πάνου και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο μικρό σπίτι που κατοικεί. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν 1,5 χρόνο περίπου ήρθε ξανά στο φως η τραγική ιστορία αυτού του ταλέπορου ανθρώπου, που κουβαλά μυαλό και καρδιά ενός μικρού παιδιού. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Φώτης Δημόπουλος, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία αλλά και τους υπεύθυνους φορείς, είχε αναδείξει τότε με την βοήθεια των τοπικών μέσων ενημέρωσης την σκληρή καθημερινότητα του Πανούλη. Τότε έγιναν αρκετές ενέργειες για να βοηθηθεί αυτός ο δυστυχής άνθρωπος. Με το πέρασμα του χρόνου όμως η ιστορία ξεχάστηκε. Ο Πανούλης το χειμώνα που μας πέρασε κοιμόταν χωρίς κουβέρτες. Πατούσε στα νερά της βροχής που έμπαιναν στο σπίτι του. Χτυπά κάθε βράδυ τις πόρτες των γειτόνων του και ζητά φαγητό. Μοναδικό του στήριγμα η γυναίκα που κατοικεί απέναντι από το φτωχικό του σπίτι, η κυρία Διαμάντο Βλαστού. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια και η οικογένειά της, βρίσκεται πάντα δίπλα στον Πάνο, προσφέροντάς του ό,τι μπορεί. Του φέρνω φαγητό από τότε, συνέχεια. Εδώ, σας λέω, εδώ και 3 χρόνια το φρόντιζα, αλλά τώρα που ήταν και άρρωστο, λέω υπάρχει και ένας νόμος. Μου λένε όλοι να πάω στην πρόνοια. Πάω και κάτω στην πρόνοια, δεν βρήκα κανέναν. Τώρα διαφέρθηκε η πρόνοια. Και το παιδί όλο το χειμώνα ήταν 30 πόντους στο νερό τόσο και πάταγε μέσα και πήγαινε για τσία του. Μία λεκάνη φαίνεται. Και δεν είχε, το βρήκα πάλι μετά από καιρό, τώρα το χειμώνα με τα κρύα, χωρίς κουβέρτα, χωρίς τίποτα. Ο πρόεδρος και τα μέλη της ανθρώπινης αλληλεγγύης επισκέφτηκαν σήμερα τη γειτονιά του Πάνου Βόλαρη. Είδαν με ικανοποίηση ότι ξεκίνησαν κάποιες εργασίες επιδιόρθωσης και αντικατάστασης των υδραυλικών του σπιτιού και της αποχέτευσης. Ίσως έπρεπε να μάθουν κάποιοι ότι η οργάνωση, συνοδευόμενη από δημοσιογράφους, θα βρισκόταν σήμερα στο σπίτι του Πάνου, για να κινητοποιηθούν και να δείξουν ότι τον βοηθούν και βρίσκονται δίπλα του. Ο κ. Λαγκαδινός δήλωσε πως από εδώ και στο εξής η οργάνωση θα αγκαλιάσει τον Πάνο και θα σταθεί αρρωγός στα προβλήματά του. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Διαμάντο εδώ, τη Βλαστού, που τα έχει δώσει όλα σαν παιδί της και τον προσέχει, ακριβώς σαν παιδί της, και τον προσέχει ανιδιωτελώς. Και όχι μόνο αυτό, είτε βράδια, είτε μέρα, είτε χιόνι, είτε κρύο, είτε ζέστη, μαμά, μαμά, θέλω φαγητό, μαμά, θέλω να με πλύνεις. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ το Δημόπουλο το Φώτη, που πραγματικά έδειξε από την πρώτη στιγμή την ευαισθησία του σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό έχουμε και εμείς στο σλόγγα μας, στο πρόγραμμά μας, ότι ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι. Αυτό ακριβώς. Εμείς σήμερα, πριν από λίγες μέρες, δεχτήκαμε τηλεφωνήματα για τον Πανούλη. Ναι, ότι κακοπερνάει, δεν έχει να φάει και πολλά άλλα. Ο κύριος Αγγελέας έκανε αυτό που έπρεπε να πράξει. Έγινε δικαστήριο, μεταφέρθηκε η σύνταξή του, τώρα μάλλον τη χειρίζονται η κοινωνική λειτουργία από την Ομαρχία. Επικοινώνησα με τους κοινωνικούς λειτουργούς, μου είπαν ότι αυτές τις μέρες θα αρχίσουν τα έργα και τα λοιπά στο σπίτι του Πανούλη και πραγματικά ήρθανε χθες και το αρχίσανε. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ, δεν θα τον αφήσουμε μόνο του και θα επικοινωνούμε συνέχεια με την κοινωνική πρόνοια της κοινωνικής λειτουργούς, ούτως ώστε να βλέπουμε την κατάσταση που προχωράει στο θέμα του φτιαξίματος του σπιτιού, στο φαγητό του. Δεν θέλει βοήθεια ο Πανούλης, έχει τα λεφτά του. Δεν ζητάει από κανέναν βοήθεια. Απλούστατα πρέπει να δοθούν τα χρήματα και για μένα πρέπει να δοθούν στην κυρία Διαμάντο που τον έχει σαν παιδί της, γιατί, συγγνώμη κυρία Διαμάντο, εγώ λέω την άποψή μου, το όχι είναι το δικό σας. Γιατί δεν εμπιστεύεται άλλον ο Πανούλης. Κανέναν, ούτε σε ίδρυμα κάνει ο Πανούλης. Γιατί άμα πάει σε ίδρυμα, τελείωσε. Έχει πάει στην Τρίπολη. Τελείωσε. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη προσέφερε σήμερα ελαιόλαδο, ρούχα, τρόφιμα και κρέατα στον Πάνο. Το πιο ευχάριστο ωστόσο νέο είναι πως από σήμερα, χάρη στην ευαισθησία ενός εστιάτορα της πόλης του Πύργου, εξασφαλίστηκε το καθημερινό του φαγητό.
το έχουμε εξασφαλίσει. Το έχουμε εξασφαλίσει. Ώσπου να του δοθούν τα χρήματα να έχει τη σωστή του διατροφή, αυτό τον αξιοαγάπητο και αξιόλογο άνθρωπο, τον Εικόνα, που έχει το μαγειρίο και έχει εξυπηρετήσει την ανθρώπινη αλληλεγγύη δεκάδες φορές, κάθε μεσημέρι θα του φέρνει το φαγητό του για μεσημέρι και βράδυ. Αυτό το έχουμε συζητήσει, θα του το φέρνουν εδώ. Ούτως ώστε για να μπορέσει να ζήσει και αυτό το παιδί, ώσπου να πάρει τα χρήματα στα χέρια του, να τον αναλάβει κάποιος για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα που περνάει. Πιστεύω και το σπίτι θα γίνει και όλα θα πάνε όλα προς το καλό.